Βότκα, πορτοκάλι, άρωμα και ζάλι φύλαμε. Βόμπες μες τη νύχτα, μάζευτα και ρίχτα, φύγαμε. Φράγκα και αμαρτία, τσόλια, απαρτία, είδαμε. Ο πορχέρις φέτες, βίζιτες και πέτες, μπήκαμε. Ουκρανία, γαλάτσι, τσαμπαμάγκα, χαράτσι, πλήρωσες. Ξεφθοριά στη ζωή, πλατινέ, δεκαπάς στη βροχή. Ψήλωτα κουνηγόβα, σε σκυλάδικο πρόβα, κλήρωσες. Χήμα λάξτο μαλλί, σατινέ, νύχια πορτοκαλί. Βότκα πορτοκάλι, άδειο το μπουκάλι, φύγαμε. Πάγος με υδρότα, τεθλασμένη ρότα, πήραμε. Προορισμός καστία, γέλια και ναυτία, γύραμε. Μάγκες προστασία, σε υπηρεσία, δύραμε. Ουκρανία, γαλάτσι, τζαμπαμάγκα, χαράτσι, πλήρωσες. Ξεθοριάζει ζωή, πλατινέ, δεκαπάς στη βροχή. Ψήλωτα κουνηγόβα, σε σκυλάδικο πρόβα, κλήρωσες. Χήμα λάξτο μαλλί, σατινέ, νύχια πορτοκαλί. Βότκα πορτοκάλι, άδειο το μπουκάλι, φύγαμε. Η Νατάσα τραβιέται με κάστρο μισό από την πλάτη μου. Ας το διάλογο. Τι λες τώρα, Ευαγγέλη. Πώς τώρα σήμερα λες αυτό το πράγμα. Δεν είμαστε χθεσινοί, αγόρι μου. Όχι. Τα ξέρω όλα από καιρό, την παρακολουθώ από κοντά. Τσάπα μας κουβάλει. Τι κάνει. Κι ακόμα. Βαγγέλη. Βαγγέλη. Βαγγέλης. Τι είναι, κορίτσι μου. Ξέρετε το αγόρι σου. Δώσ' το κινητό να δω την τελευταία κλίση. Τώρα την κάναμε από κούπες. Δώσ' το! Το κινητό είναι δικό μου, δώσ' το κινητό. Δώσ' το κινητό, δώσ' το κινητό, μη! Μη! Ούτε με θαύμα δεν γλιτώνω. Το κινητό είναι δικό μου, είναι! Μπορεί. Τι κοιτάζεσαι, τι κοιτάζεσαι, ποιο περίμενες, μη με, τι περίμενε, μπορεί, το ταξί για να κατέβει περίμενε. Λέγε! Μίλες, μάμα, δικιά σου έχει πάσπορτ, ξέχασες εσύ. Μπορεί, Ευαγγέλη, όχι χαστούκια, όχι χαστούκια, το παρατράβηξες. Και πέρα. Δεν θα αφήσει τη μάνα μου μόνη της ούτε για ένα λεπτό. Απίκο, κατάλαβες! Καλά και το μαγαζί, Βαγγέλης. Θα το ξεχάσει μαγαζιά και ρεμπό. 24 ώρες 24 ώρα από πάνω της. Βαγγέλη, αυτό δεν είναι ζωή. Αυτό είναι φυλακή. Είναι σαν χαριστία το παλιό κόριτσο. Μίλησα. Άκουσες. Τελειώσαμε. Κόριτσι μου! Πού είσαι! Κοντεύω να τρελαθώ. Εγώ είμαι κλεισμένη στο σπίτι με μάμα συνέχεια. Δεν αφήνουν εμένα να βγω καθόλου έξω. Δεν σε αφήνουμε. Κι εγώ πώς θα σε δω. Δεν ξέρω. Αν ο Βαγγέλης μυριστεί τον ταραβέρι σου, θα σας ουλήσει και τους δύο, δεν το καταλαβαίνεις. Βαγγέλης δεν μυριστεί τίποτα γιατί δεν έχω τίποτα. Να σου πω. Στην αρχή το έλεγα χωρίς να το πιστεύω. Αλλά εσένα το θράσος σου δεν έχει όρια. Ενοπλιστίας. Ενοπλιστίας στην τράπεζα. Ρε παιδιά, έχετε τρελαθεί τελείως. Χάσατε το μυαλό σας. Γιατί. Είναι ντεμοντέρ. Πόσα χρήματα χρωστάς. 5 εκατομμύρια στη μάνα μου, 2-3 για να τα φέρω εδώ μέσα βόλτα. Λοιπόν, θα πάρεις ένα τραπεζικό δάνειο. Ρε Βαγγέλη, δεν είμαι σίγουρος, δεν χαμώ το. Εμείς είναι αγόρι που εύκολα τα πράγματα, δανειάκι, επαγγελματικό, έτσι. Και πόσα κομπιούτερ θα του φώτισε, θα αγοράσω από 10 εκατομμύρια. Πολλά και καλά κομπιούτερ, λογισταρά, ηρέμησε. Πολύ απλά τα βρίσκω. Τα βρίσκω απλά γιατί σε έχω δίπλα μου και νιώθω το πεποίθηση. Λοιπόν, εδώ δεν είμαστε. Εδώ, ναι. Τότε, φτιάξου σε νεαρίσου, ηρωικό σε θέλω. Και όργιο καραϊσκάκι. Και εγώ από πίσω σου, πάμε. Πάμε το καλύτερα, εγώ ξεχάσει τα γυαλιά μου. Καλά, κάτσε και τα λέμε. Πάμε. Πετρινίκη, Πετρινίκη. Απέλα στα μάτια. Έχεις λείψει, τρελό κορίτσι. Φίλο, δεν θέλω και στο φασκόμηλο. Οκ. Πήγαινε το φασκόμηλο στη μάνα μου. Εγώ πάω πάνω να σε περιμένω. Λέω τσακα τσακα τρόπο με ζεστό. Δεν θα έρθω πουθενά, Βαγγέλης. Είμαι κουρασμένη. Κι εγώ. Δεν πάω απόψε για επιδόσεις, το χαλαρό. Καλέ, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Κάνω, κάνω, υπομονή φτάνει πια. Εγώ υπομονή κάνω. Τόσο καιρό παλεύω με το μαξιλάρι, κατάλαβες. Εσύ δεν είσαι φυλακή όπως εγώ. Είναι φυλακή να περιποιείσαι τη μάνα μου. Μαμά, δικιά σου, βασανίζει εμένα όσο μπορεί. Τι λες, μωρή, μια ανάπηρη γυναίκα στο καροτσάκι, μια γριά. Εγώ όλη μέρα σκουπίζω, σφουγγαρίζω, κάνω τείχους από το πρωί ως το βράδυ. Και ποιο είναι το πρόβλημα.
Τη αρέσει η καθαριότητα. Τη αρέσει, βασανίζει εμένα, πεθάνει εμένα. Τι λες, μωρέ, τι λέμε, έχουν πάρει τα μυαλά σου αέρα. Ρωσίδα. Τη αρέσει και φεύγεις τώρα, ε. Δεν μπορώ τη μουρμούρα σου. Δεν έχει σκεφτεί ποτέ τι θέλω εγώ από τη ζωή μου. Δεν ξέρω. Θες ένα λελέ, ένα φλόρο, ένα τικιντάγκα. Να σε πηγαίνει στι καφετέρειε, στου λιγαβητού και στα καπουτσίνο και στα σινεμαδάκια. Αυτό έχει καταλάβει, ε. Μου μιλά, σου είχα μου τη δώσει αρκετά μετά, Αρλεκίν. Δεν αντέχω άλλο. Σιγά, παιδάκι μου. Τι κάνει εδώ, ρε, μάνα. Περίμενα, περίμενα το τσούλι, σαμανάκι μου. Πού είναι το φασκόμηλο. Θα έρθει και το φασκόμηλο με την ώρα του. Από ποιο βουνό, να ξέρω. Σκοτωθήκατε μέσα. Α, σε με, ρε, μάνα, και είμαι μέχρι εδώ είμαι. Έλα εδώ να σε φιλήσω, αγόρι. Παράτα με. Πολύ αξία της έδωσες, νομίζω. Βαγγέλης. Τι μας κυνηγάς εσύ. Βαγγέλη, εγώ θέλω ένα κινητό από μαγαζί. Κινητό. Τα δικό μου έσπασε. Τι να το κάνω στο κινητό, μωρό μου. Έχει φασαρίες, λογαριασμούς, μπαταρίες, ρεύματα. Βαγγέλης, εγώ θέλω κάνω ένα τηλέφωνο, κακό είναι. Ορίστε. Πάρα το δικό μου, σαν θες, περιμένω. Σπασίβα μου, δεν θέλω. Και αν εμένα θέλει κάποιος πάρει τηλέφωνο, τι γίνεται. Όλη μέρα στο σπίτι είσαι. Το σπίτι έχει τηλέφωνο. Το θέλει και τον κόμενο, δεν κατάλαβες. Αυτή δεν κατάλαβε. Αλλά έχει χάρη που δεν έχω χρόνο να εξηγώ. Στο καλό, παιδάκι μου. Φασκόμηλό σου. Να σου πω, γιατί δεν λες το παλικάρι να έρθει την Κυριακή το μεσημέρι να βάλουμε ένα παστίτσιο, να τον γνωρίσουμε κιόλας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, μωρά. Τι, αγνώριστο σήμερα. Κοστούμια, γραβάτες, μανέκε. Δεν βαριέσαι, Αδενόντα. Εσύ εδώ τι νέα. Τι νέα. Τα παλιά. Ψυχή δεν πατάει. Μα σας το έλεγα εγώ. Γιατί διώξατε την Νατάσα από τον μπαρ. Απόφαση τα αφεντικού. Να το χαίρεστε τα αφεντικού σας. Τέτοια αφεντικού. Τι κάνεις, αγόρινά μου. Τι να κάνω, Βαγγέλη, με εδώ την καλή σου την κουβέντα είχαμε. Πώ το μάκι βλέπω, στην εκκλησία έχει πάει. Ποια εκκλησία, στην τράπεζα ήμουν. Εντάξει, το δάνειο εγκρίθηκε. Κλείσε, αγόρι μου. Γιατί. Παίρνουμε τα 8 εκατομμύρια, παίρνουμε δηλαδή. Τη Δευτέρα θα περάσω να εισπράξω την επιταγή. Πώ θα κατάφερε, αγόρι μου. Τι πώ θα κατάφερα, Βαγγέλη, με δουλεύει τώρα. Δεν έβαλε υποθήκη το σπίτι μου, το ξέχασε. Δεν το ξέχασα, αλλά βαθιά μέσα μου πίστευα ότι αυτά τα λαμόγια. Αυτοί οι τραπεζίτες δεν σου τη φέρνανε. Του τρίμωξε κανονικά, τι στήμωνα. Τι του τρίμωξε, αρενόντα. Αυτοί συμφέρον έχουν να δίνουν δάνεια. Τον είδες, άνθρωπος ντροπαλός, ωραίος. Είσαι σωτήρας μου, είσαι, εσένα χρωστάω τα πάντα. Δεν χρωστάς απολύτως τίποτα σε μένα. Μόνο να πηγαίνεις κάθε πρώτη του μήνα να δίνεις 90.000 τη δόση στην τράπεζα. Αγόρι μου, ύστερα χωριές, αυτό μαγαζί θα ανθίσει. Και αποφύγες θα γεμίζουνε. Και επιτέλους θα νιώσεις καλύτερα η κυρία Ευανθία. Πάω να της πω τα ευχάριστα. Θα κάτσε εκεί που είσαι, ρε. Μα την είδα αγχωμένη, Βαγγέλη, να της το πω να ηρεμήσει. Θα ηρεμήσει. Ερεμήσει μόνο αν της πάρει τα λεφτά. Και θα περιμένω μέχρι τη Δευτέρα. Μια ζωή θα είμαστε μαζί, μέρες θα μετράς. Σωστά. Το επιστήμονα είναι, το κομμάτι. Εμπρός. Έλα, Σπύρο, εγώ είμαι. Πού ήσουν, κοντεύω να τρελαθώ. Αχ, Σπύρο, μάνα κρατάει τηλέφωνο, παρακολουθεί εμένα, είναι πολύ δύσκολο. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, για όλους μας. Εσύ βράδυ είσαι σπίτι. Κάθε βράδυ στο σπίτι είμαι και σε σκέφτομαι. Ωραία. Εγώ κάνω κόλπο και ήρθω σε σένα εδώ. 8-9 ώρα δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Μακάρι. Μακάρι. Εγώ θα πάω από τώρα και θα σε περιμένω. Αχ, βρε Σπύρο. Νατάσα, πού στο διάολο είσαι. Έρχομαι. Φωνάζει εμένα. Εγώ πρέπει κλείσω. Βράδυ, τα. Τι έγινε, αγόρι μου, ποιος πήρε και σε τάραξε, η κυρία Βασούλα. Η Βασούλα, η Βασούλα δεν με αφήνει σε κλώρο πλαρί. Γιατί πήγε ο γκόμενος στο κήπεδο και βρήκε ελεύθερο χρόνο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Βαγγέλη, μην με πειράσεις. Γιατί ρε σε πειράζω, από πότε έχετε να βρεθείτε. Έχουμε να βρεθούμε καιρό, αλλά το παλεύει. Πες τη σιγά, μην ξεχυλώσει κανένα κολάν. Αν ήξερες, Βαγγέλη, αν ήξερες. Αντίο. Τραπεζικά όμως, τα παίζεις τα δάχτυλα. Με ποιον μίλαγες στο τηλέφωνο προηγουμένως? Εγώ με κανέναν. Ναι. Δεν μου λες, το σκέφτηκες καθόλου αυτό που σου είπα? Ποιο, φτιάξουμε παστίτσιο. Ποιο παστίτσιο, μωρέ? Να σηκωθείς να φύγεις από εδώ μέσα μια για πάντα. Όχ, μάμα, έχω δουλειές. Ναι. Σε έπιασε η προκοπή απότομα. Ή μήπως περιμένεις ακόμα πως θα σε παντρευτεί ο Βαγγελάκης? Σε έχω για έξυπνη. Το βλέπεις, δεν τζουλάει το πράγμα. Καλά, μαμά, εγώ τόσο κακό έχω κάνει σε σένα. Ανάπηρη στην πολυθρόνα κατάντησα εξαιτία σου, θες κι άλλα?
Άνοιξε το πρώτο σιρτάρι. Σοκολατάκια σου θέλεις, κουζίνα είναι. Το μπλοκ των επιταγών θέλω από εκεί μέσα, φέρτο. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. 1 εκατομμύριο είναι καλά για να ξεκουμπιστείς από εδώ μέσα. 1 εκατομμύριο. Λίγα σου φαίνονται. 3.000 ευρώ είναι. Τι λες, μάμα. 1.200. Να βγάλεις και τα εισιτήρια για το χωριό σου. Εσύ πληρώνεις εμένα για να φύγω. Μην το κάνεις πιο δύσκολο από ό,τι είναι. Πες ένα δωράκι. Βλέπεις πως τρέμει το χέρι μου. Δεν σε πιστεύω. 1.300. Τελευταία προσφορά. Πληρωτέας 1 μήνα από σήμερα. Αλήθεια, πόσο έχουμε σήμερα. Μην βιάζεσαι. Εγώ δεν θέλω δικά σου λεφτά. Από την τράπεζα θα τα πάρεις. Κολαριστά και νόμιμα. Δεν θες ευρώ. Μπορώ και σε δολάρια. Εσύ δεν μπορείς να αγοράσεις εμένα. Κακούργα. Ξέρεις πως είμαστε στενεμένοι από λεφτά, αλλά ούτε που σε νοιάζει. 1.5 εκατομμύριο σου φτάνουν ευρικόλαγα. Ξέρεις κάτι. Εγώ όταν θέλω φύγω, φύγω μόνη μου. Και ξέρεις γιατί. Γιατί εγώ έχω αξιοπρεπία. Και δικιά μου αξιοπρεπία την πουλάω. Ναι. Μπράβο. Κράτα τι να κάνεις την πρίκα σου. Και μην ξεχάσεις να μας στείλεις πρόσκληση στο γάμο σου. Έτοιμα τα ποτάκια μας. Θα χρειαζόμουν να ομολογώ μια βότκα, αλλά αναρωτιέμαι γιατί με κάλεσες τώρα εδώ. Θα μπω κατευθείαν στο ψητό, Βαγγέλη. Δεν μου λες, τι τα κάνει ο Σπυράκος τα εκατομμύρια που μαζεύει. Τα εκατομμύρια, ποια εκατομμύρια. Μέχρι τώρα έχουμε 3 ή 13. 13. Α, μέρη μην κάνω Σπυράκος, τσίκι τσίκι τα μάζεψε. Να πω ότι είναι και δικά του. Δανεικά τα έχει πάρει. 8 από την τράπεζα και 5 από σένα, τον κολλητό του. 13, γρουσούζικο νούμερο. Θέλω μία εξήγηση, Βαγγέλη, και μη μου αρχίσεις για κουρτίνες και πολυελαίους, γιατί από την τρύπα που μένει πήγα και είδα πως είναι. Δεν μπορεί τρύπα τώρα, είναι ένα μικρό, ζεστό, συμπαθητικό σπιτάκι. Δηλαδή, πώς φάνηκε σένα. Αν βομβαρδιστεί η Αθήνα, θα πάρει αξία. Κοιτάξτε, Μερούλα, εγώ το Σπυράκο το εμπιστεύομαι. Εγώ πάλι καθόλου. Μου λες τι θα τα κάνει όλα αυτά τα λεφτά, γιατί τόσο μυστικό τη. Και να στο έλεγα, θα το πίστευε. Μήπως έχει μπλέξει πουθενά και τα τρώνε. Δεν μπορώ να το πω και έτσι, όχι. Έχει μπλέξει μήπως εκεί τίποτα στο μαγαζί σου, στον τζόγο, στα χαρτιά. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να παίξει κοροναγράμματα, τι μου λες τώρα. Χρηματιστήριο. Χρηματιστήριο, εδώ και τα παιδιά ξέρουν ότι είναι απάτη. Τότε τι! Βλέπω τραβάς μεγάλο ζόρι και αυτό με συγκίνει. 13 εκατομμύρια είναι αυτά, Βαγγελάκη. Σοβαρολογείς. Ένας λογισταράς πίσω από αυτά για τον οποίο τραβάς μεγάλο ζόρι, τον αγαπάς και αυτό φαίνεται. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, Βαγγέλη. Με μερικά πράγματα, Μερούλα, που δεν κρύβονται. Είστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Αν ήρθες εδώ για να με βγάλεις από τα ρούχα μου. Δεν ήρθα για να σε βγάλω τα ρούχα σου, Μερούλα. Ήρθα για να σας φέρω πιο κοντά, να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Ο Σπυράκος περνάει μια φάση. Αργά ή γρήγορα θα γυρίσει πίσω. Πόσες βότκες έχεις πια από πρωί. Πόσες πρέπει. Και κάτι ακόμα, αυτό το εξόπλατο. Εν το φοράς, σου δίνει. Μου δίνει. Στα δίνει όλα. Πως και ο Σπυράκος θα έδινε τα πάντα για σένα. Πρέπει να μου δώσει πρώτα την 300 που μου χρωστάει. Θα το υπόσχομαι ότι θα το καταφέρει αν θα περισσέψουνε. Αλλά σίγουρα τα αισθήματά του σου ανήκουν. Έκανα μπάνιο τον μπαμπά και ξεθεώθηκα. Άκουγα κάτι φωνές ή κάτι νερά στον ακάλυπτο. Ναι, τον κάτω στον μπαλκόνι με το λάστιχο. Γιατί δεν το πάνε απέναντι στην πιπή που αλλάζουν την κελάδια. Κλείστε την πόρτα, καλέ. Τι μαρμαρώνει εκεί πέρα. Κλείστε την πόρτα, είπα. Τι μυρίζει έτσι, καλέ. Τι πιστεύω να βγάζετε σκουπίδια στον ακάλυπτο. Όχι, κύριε Χαρκλέ, τι λέτε, ίσα ίσα. Έβαλα σπρέι με άρωμα λουλουδιών του δάσους. Πω να ανοίξουμε να ξεμυρίσει λίγο. Πόσο ρίξατε καλέ, πόπα. 2-3 φορές ψέκασα. Δεν τους πείραξα τους τοίχους, σας ορκίζομαι. Άμα ποτίσουν με χημικά οι τοίχοι, αλλοί μονό μας, πώς θα τους βάψουμε. Δεν βγαίνει μετά το χρώμα, το ξέρετε. Αράξατε.
Φαίνεται θα σας κούρασε ο μπαμπάς. Και εγώ έφερα το πλεκτό με εδώ για να το προχωρήσω λίγο. Εσείς κάντε τη δουλειά σας. Συγγνώμη κύριε Χαρικλία, εδώ θα προχωρήσετε το πλεκτό. Μ' αρέσει το φως, είναι ξεκούραστο. Αν μου φέρετε και το πορτατήφ θα ήταν τέλειο. Αν θέλετε μπορείτε να το πάρετε πάνω, μεταφέρετε. Όχι, δεν χρειάζεται. Κάντε τη δουλειά σας εσείς. Αν μου φέρετε το πορτατήφ και να μου ψήσετε και ένα καφεδάκι θα ήταν ό,τι πρέπει. Τι λέτε τώρα κύριε Χαρικλία. Ξέρετε, δεν έχω καφέ, μου τελείωσε. Πηγαίνετε πάνω, ψήστε ένα καφεδάκι και εγώ θα σας φέρω και το πορτατήφ. Άντε, άντε! Κάτω από τον εροχήτη, στο ντουλάπι, έχετε ένα πακετάκι ελληνικό καφέ και είναι και απείραχτος, άθικτος. Όσα ξέρει ο νοικοκύρης! Δυο κουταλιές κοφτές ζάχαρη σε σιγανή φωτιά και νερό από τη βρύση και τα αφήστε να τρέξει. Μα κύριε Χαρικλία! Αν είναι τόσο σκόπος, θα το φτιάξω μόνη μου! Εντάξει, θα το φτιάξω εγώ. Μόνο εσείς πλέκετε γρήγορα. Πλέκετε να κερδίσουμε χρόνο. Άντε. Τι χρόνο καλέ. Χειμωνιάτικο πουλόβερ του κάνω. Ακόμα είναι Μάιος. Μέχρι του χρόνου δεν το έχω τελειώσει. Ότι δεν θα ήθελα να εκθέσω τη ζωή μου, του πατέρα μου και αυτά, γι' αυτό και κρατούσα τις φωτογραφίες σε κάποιο σενάριο. Ξέρεις τι εννοώ. Ξέρω εγώ τι εννοείς και ξέρω κι άλλο. Θα σα πω μετά. Σταμάτα. Να μην του πω στα παιδιά του. Σταμάτα. Εντάξει, άλλο το ένα. Μάμα, μαμούνια να σε πάνε. Θα μ' αφήσει να δω τα παιδιά. Φάρμακα δικά σου τέλο. Και ξέρει ποια φωτογραφία. Τι έκανε λέει. Ντά, μπεζαντίν τέλο. Τι λες μπορεί, αυτό έχει ένα σωρό μέσα. Τώρα πια δεν έχει. Φέρε να δω. Ορίστε. Άδειο είναι. Εγώ τι λέω. Το μυαλό σου που το έχει. Βλέπει τελειώσαν τα μπεζαντίν και δεν λες κουβέντα. Δεν το κατάλαβα, μάμα. Να με ξεκάνει, θέλει. Πάρε ένα πιστόλι, ένα κουσμιομάχαιρο. Ω, μη φωνάει τώρα, εσύ εμείς αγοράσουμε άλλα. Τέτοια ώρα. Τα, όλο κάποιο φαρμακείο βρούμε. Χάσω από μπροστά μου να μη σε βλέπω. Κακούργα, έπεσα στα χέρια σου. Αμάνη αδιαφορία της. Ρε Γκάλινα, δεν παίρνεις το μηχάνημα, το πείραξες. Μα δεν το πείραξα εγώ, εσύ το πείραξες. Εχοντρέ, το μηχάνημα δεν παίζει, τι του κάνες μωρέ. Θα σε μαθρενόντα μία ώρα το σκαλίζεις. Να κουδάσαι η αγοράκι μου. Μα τραγουδάτε κύριε Νόντα. Δεν με έχεις δει στα βραβεία. Όχι. Ρίχτης αγόρι μου ένα να το ευχαριστηθεί. Άντε πάμε. Δε με νοιάζει, τι σε νοιάζει. Οι δρόμοι που τραβάνε. Ποιο σου ρε μεγάλη άστα. Κι ο δικός σου, κι ο δικός μου. Στο πουθένα μας πάνε. Βέβαια με νοιάζει, τι σε νοιάζει, οι δρόμοι που τραβάνε. Κι ο δικός μας, κι αν είσαι εσύ, η αφορμή που υποφέρω, θα ήθελα να το ξέρω. Κι αν είσαι εσύ, η αιτία που σε χάνω, θα πέσω, θα πεθάνω. Τέλειωνε ρε χαμένε. Κλείς το ράδιο, το ράδιο. Μια περιουσία έχω πληρώσει τον ΟΤΕ. Μάλιστα κύριε Μαθία, διατάξτε. Θα πας στο φαρμακείο. Μάλιστα. Και θα μου πάρεις ένα μπεζαντίν. Μπεζαντίν είπατε, τα ξέρω. Πολύ καλά, δεν πειράζουν το στομάχι. Πάρε μου ένα των 500 και στα δίνω. Λεφτά δεν έχω, λεφτά, πού τα βρω. Τι με τι λεφτά ρε χαμένε, πάρτε από το ταμείο. Ξεψυχάω λέμε. Εντάξει, φεύγω σφαίρα. Φαρμακείο! Εσύ για πού το έβαλες? Εγώ από αύριο φαρμακείο αγοράσω μπεζαντίν. Να κάτσεις τα αυγά σου. Είπα στον Όντα να μου φέρει. Καλά, εγώ θέλω περπατήσω κιόλας λίγο. Βάζεις και πάρει το μυαλό σου μπρος. Δεν είναι κακό, είναι εγώ θέλω περπατήσω λίγο. Περπάτω όσο θες. Πού περπατήσω εδώ μέσα? Τόσο σπίτι έχουμε. Ανεβοκατέβα και τις σκάλες, άμα θες να ξεδιμάνεις. Να ξεπορτήσεις όμως, ξέχνα το. Αυτό τέλειωσε για πάντα. Κύριε Χαρίκλια, τι έγινε, τον ήπια με τον καφέ? Πολύ εκνευρισμό έχετε απόψε, κύριε Σπύρο, πολύ. Πώς θα μην έχω. Τώρα έχει πάει τώρα. 10. 10. Πω, πω. Ξεχαστήκαμε. Κι εγώ, άμα πιάσω τις βελόνες, ξεχνιέμαι. Ναι, ξέρω, πλέκεται για ένα στάθεμα. Λοιπόν, εγώ κύριε Χαρίκλια, πρέπει να βγω έξω. Να βγείτε έξω, πού να πάτε καλή τέτοια ώρα? Τέτοια ώρα ο κόσμος έρχεται σπίτι του και εσείς θα βγείτε. Εγώ ήμουν άλλη μέρα σπίτι, θα βγω τώρα, το κάνω ανάποδα. Να μπεκρουλιάσετε θέλετε, σας κατάλαβα. Γι' αυτό εκνευρισμός, απ' τη στέρηση. Βρε στέρηση υπάρχει, αλλά για άλλο λόγο, έλα. Τι με νοιάζει εμένα, άμα τότε πιείτε, πιείτε. Εσείς κάνετε κακό στην υγεία σας, άιντε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ κυρία Χαρικλία. Δεν θα μου πείτε τι θα κάνω! Σπίτι μου είμαι! Άμα θέλω να πιω, θα πιω! Άμα θέλω να χορέψω, θα χορέψω! Άμα θέλω να καπνίσω! Σιγά και μας τρομάξατε! Σας παρακαλώ πάρα πολύ, τέρμα η χειροτεχνία! Άντε! Άντε πηγαίνετε, έχω δουλειά!
Ποιος ξέρει σε τι βούρκο θα κυλιστείτε πάλι απόψε. Ποιος ξέρει. Θεούλη μου, φανέρωσέ την για λίγο. Αυτή είναι. Πες τη μόνο. Ναι. Ονόντας με. Το ξέρω. Τι κάνεις εδώ, σου πέσα τίποτα. Ναι, μου πες ένα κουμπί και ψάχνω να το βρω. Μη σε νοιάζει, το βρούμε τώρα. Μπα, άσο είναι δύσκολο. Είναι μικρό κουμπί. Κατάλαβα. Κουμπάκι. Κάνε πιο εκεί, πώς το πατάς. Όχι, άσε σου λέω. Άλλωστε ενώντα δεν έχει αξία. Πώς δεν έχει αξία. Άμα σου λείψει, αχρηστεύεται το ρούχο. Μην ανησυχείς, μην ανησυχείς. Έχω άλλο στο σπίτι ρεζέρβα. Τι ήθελες εδώ, τα αφεντικό. Ναι. Δεν είναι μέσα. Άμπα. Και ποιοι είναι μέσα. Η κυρία Ευανθία. Τη έφερα κάτι φαρμάκα. Η κυρία Ευανθία μόνη τη. Η Νατάσα που είναι. Τίποτα δεν σε ξεφεύγει. Μην αγχώνεσαι, μέσα είναι. Ουφ, ωραία. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε, αλλά χάλασε το στέρεο στο μαγαζί και έχω να τραγουδήσω. Άλλα 10 τραγούδια, με κατάλαβε. Σε καταλαβαίνω, Νοντα, καλό κουράγιο. Και εγώ θα ψάξω λίγο ακόμα και θα την κάνω. Θα σου πω, να κανονίσουμε καμιά μέρα που θα έχει ήλιο, κανένα πρωινό, να ψάξουμε. Ναι, θα συνειδητοποιήσω άμα φτιάξει ο καιρό. Γεια. Γεια. Δεν σε βλέπω να ψάχνει. Ναι. Νατάσα είναι. Νατάσα. Νατάσα. Έβαλες να καθαρίσεις το κόμμα τους κουκουνάρες. Όχι, ήταν κάτι σκυλιά και τα διώχνα. Πού σκυλιά, στον τοίχο σκυλιά. Ναι, και μπορεί να ήταν και κάτι, δεν ήταν καλά γιατί είναι σκοτεινά. Μην μπουν μέσα και λερώσουν. Αγόρι μου, νοιάζεσαι για όλους, όλοι μας βοηθάς, μας προσέχεις, φυλακάγγελέ μου. Η στυκτοδός συντήργησα. Έλα πάω μέσα. Ας το καλύτερα. Γιατί αγόρι μου, ήρθες μέχρι εδώ, θα σε πάω μέσα. Βρε, για μέσα ήρθα, αλλά τώρα έχει περάσει η ώρα. Καλύτερα να πηγαίνω, να μην ενοχλώ κιόλας τέτοια ώρα. Άιντε, άιντε, η βασούλα σου έχει πάρει τα μυαλά σου και πάρει. Ούτε απόψε βρεθήκατε, έτσι. Αχ, Βαγγέλη. Ούτε απόψε. Έλα, σε πάω μέσα, σε ποντίσω. Να Γιάννης, να βάλω μυαλό. Άιντε, πάμε. Για να δούμε. Άιντε. Από εδώ πάμε. Αφού ξέρεις, πάμε. Ούτε ένα με μίγδαλο δεν αφήσανε. Όχι, αγόρι μου, δεν υπάρχει γυναίκα που θα σε κάνει να κλάψεις. Μανούλα, εδώ είσαι. Τι κάνεις, καλά. Εδώ, στην καταδίκη μου. Έλα ρε μάνα, τώρα στα αυτά, κοίτα ποιον σου έφερα να χαρείς και να διασκεδάσεις. Κύριε Βαθία, τι κάνετε. Γεια σου και σένα. Μήπως έφερες τα λεφτά μου. Τα 5 εκατομμύρια λέτε. Νόμιζα ότι τα ξέχνα. Άστο ρε μάνα τον άνθρωπο, τα μούτρα τον πήρες μόλις μπήκε. Εσύ μην ανακατεύεσαι. Τα έφερες παιδάκι μου ή όχι. Όχι, δεν τα έφερα απόψε. Αλλά τη Δευτέρα θα σας τα φέρω εξάπαντος. Από Δευτέρα σε Δευτέρα μου το πας. Όχι, θα σας τα φέρω οπωσδήποτε. Εκτός αν θέλετε να μου δώσετε τον αριθμό του λογαριασμού σας να τα καταθέσω στην τράπεζα. Με αυτό μου έλειπε. Να σου δώσω και το λογαριασμό μου. Στο χέρι τα θέλω. Ντάγκα, ντάγκα. Καλά, μην κάνετε έτσι. Θα σας τα φέρω στο χέρι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Παράγωρη μου. Πάρε να πιείς να ηρεμήσεις, αντεγιά μας. Λες, για μας. Ο Σπυράκος, κύριος σε όλα του κύριος. Γι' αυτό μας κουβαλήθηκε μεσάνυχτα. Εγώ το είπα στο Βαγγέλη σας, κύριε Βανθία, την αργά, αλλά αυτό. Εγώ, μάνα τον έφερα, υπάρχει λόγος. Γύριζε νηστικός και τον μάζεψες. Ταπεινασμένος, εγκατελειμμένος, όταν σκυλεί με στους δρόμους, μάνα. Ποιος του φταίει. Και σπίτι είχε και γυναίκα είχε. Ας καθόταν φρόνιμος. Εδώ οφείλω να πω ότι έχει ένα δίκιο η μάνα μου, Σπυράκο. Ναι, ξέρετε. Μερικές φορές η ζωή τα φέρνει απρόβλεπτα. Καθένας τη ζωή του τη φτιάχνει μόνος του. Σ' αρέσει τώρα που κυκλοφορείς με τα κουρέλια. Όχι, αυτό είναι το καλό μου παντελόνι. Απλά σκόνταψα έξω και έπεσα, γι' αυτό λερώθηκε. Ή που ζει σε μια τρύπα σαν το ποντίκι. Κύριε Αβανδί, αυτό είναι προσωρινό. Έλα τώρα ρε μάνα, μη σε χείρισε και ταράζω το πόδι σου. Και αυτή τι στέκει εκεί πάνω στον εξώστη.
Κυνηγούνται ή στέκω. Κατεβαίνω πιο λίγο νερό. Γιατί, στερέψαν οι βρύσες επάνω. Εγώ θέλω από ψυγείο. Τόσο θερμό εμείς δηλαδή. Γεια σου Σπύρο, τι κάνεις? Γεια σου Νατασά. Χαθήκαμε. Ναι. Δεν περνάς από το μαγαζί πια. Είναι πολύ φίλη η μαμά. Ναι. Φίλος έστειλε προς φίλο, τριαντάφυλλο με φίλο. Καληνύχτα. Γεια σου Σπύρο. Δεν δίψαγες εσύ? Εγώ πιο από πάνω. Μην ενοχλώ. Αγρίμη του λόγου. Τι περήφανος λαός. Τι αξιοπρεπής. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Εμένα μου λες? Γι' αυτό πεθαίνουν από την πείνα. Άσε μας καημένα από εκεί πέρα. Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Δηλαδή δεν έχεις κάψει πια και την Αττική Οδό? Δεν είναι σωματική κούραση, Βίκη μου. Δεν το καταλαβαίνεις. Ψυχολογική είναι. Ναι. Έχεις δίκιο. Για μαζέψου λίγο. Με έχεις παραλιάσει ο άχρηστος. Έτσι είναι. Αργά ή γρήγορα θα σου έβγαινε ο χωρισμός. Ποιος χωρισμός, μωρέ? Αυτός μαζεύει εκατομμύρια πίσω από την πλάτη μου και ο Βαγγέλης το στηρίζει με κάθε τρόπο. Α, ωραία, είχαμε, δεν είχαμε, στα ίδια ξαναήρθαμε. Στην τράπεζα τους είπε ότι είναι επαγγελματικό. Και αυτός συνεχίζει να είναι επάγγελτος. Μέριος Σπύρος είναι λογιστής. Τώρα μάλιστα. Αν δεν βγάλεις από το μυαλό σου αυτή την ιστορία, θα τρελαθείς εντελώς. Πώς να τη βγάλω δηλαδή, γυναίκα του ήμουνα. Να μην ξέρω ότι θα τα κάνει τόσα λεφτά ο άχρηστος. Άχρηστος είπες? Γιατί πρώτη φορά το ακούς αυτό και κάνεις έτσι. Μερί. Νομίζω ότι έχω τη λύση του ενίγματος. Ρώτησα το Βαγγέλη, μήπως έχει μπλέξει πουθενά, μήπως του τα τρώνε. Μου είπε όχι. Όχι, όχι. Έτσι είναι. Ο Σπύρος μαζεύει τα λεφτά για να σου κάνει έκπληξη και να σε βγάλει λάθος. Δηλαδή? Ότι δεν είναι άχρηστος όπως τον κατηγορείς. Μαζεύει τα λεφτά, τα ρίχνει σε μια δουλειά, τα κονομάει και επιστρέφει κοντά σου. Ωραία ταινία αυτή. Την είχα δει μικρή με το Βουγιουκλάκι, δεν ήτανε? Καλά, κορόιδευε εσύ. Ποιος θα μαζέψει τα λεφτά, μωρέ, για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε. Ο Σπύρος έψαχνε 3 μήνες στον ηχοκόπτη του. Τώρα δεν έχει στόχο τα λεφτά. Ο στόχος είσαι εσύ. Και πέτυχε Διάννα. Με κατέστρεψε. Θέλει να κερδίσει, παιδί μου, επιτέλους την εκτίμησή σου, δεν το καταλαβαίνεις. Μερούλα, ο Σπύρος υποφέρει μακριά σου. Αυτός όπου πήρε επιστήμονα, πώς κάνει τους λογαριασμούς σωστού? Και επιστήμη αγόρι μου κάνει λάθη. Πάρ' το μπουκάλι, διακριτικά. Κύριε αγόρι μου, πόσο καιρό έχεις αντιδείς? 7 μέρες, Βαγγέλη. Δεν πολύ. Άμα στρώσεις κανένα δυο άλλες, βγάζεις καλό προγραμματάκι. Πρακτικό αγόρι. Εσείς ηρωνεύεστε, αλλά εγώ ποτέ δεν θα τρελαθώ. Ποτέ αυτή δεν σκέφτομαι. Το θέμα είναι αν και αυτή έχει τα ίδια συναισθήματα για σένα. Και αυτή η χάλια είναι αυτή. Ελπίζω. Ελπίζω, το ξέρεις, υποθέτουμε, έτσι. Πού να το ξέρω, αφού έχω 7 μέρες να τη δω. Αυτός ο άτιμος την έχει κλείσει μέσα και δεν την αφήνει να πάρει τώρα τηλέφωνο. Καραγκιόζης. Ωραία, ο τύπος είναι εγκληματίας, ε. Εσύ το ανέχεσαι, ρε. Τι να κάνω, δεν μπορώ να τα βάλω και μαζί του. Α, μήπως είναι μπλα πίτσα. Είναι πιο σύνθετο. Σύνθετο, ντουλάπα, βιβλιοθήκη, τι θέλει τίκλωτες. Καταλαβαίνω αυτή σου λέει, ωραία, πες μας το όνομα να το τζακίσουμε. Δεν γίνεται, Βαγγέλη. Δεν μπορώ να πω το όνομά του. Βαγγέλη. Το φιλικό, ρε. Δεν ας εχρεώσουμε. Ο χοντρός παρακαλάει. Μπόμπι κάνει ο χοντρός. Κόβε, του κόβεις τα ποδάρια. Και ό,τι άλλο περισσεύει. Δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα. Μάρα, πιάσε και τη βασούλα, κοπάνισε την αλυγάκι να μαλακώσει, να απλώσει. Σωστό. Έτσι. Τι είναι αυτό? Αυτή είναι ένας άγγελος. Τι άγγελος, αν ήταν άγγελος, θα έκανε φτερά και να έρθει κοντά σου. Μου να στραλέβεις τώρα. Άνοιχτα μάτια σου. Δεν μπορώ να σε βλέπω να κουτουλάς. Μάμα, εγώ είμαι κουρασμένη, πολύ είπα να είμαι στη δικιά μου. Βάλε την αξιοπρεπία σου, έμπλαστρο. Πάμε για ύπνο. Από τώρα με τις κότες? Νύχτα είναι. Τι νύχτα, ακόμα δεν ξεκίνησε η Νικολούλη. Αύριο έχει η Νικολούλη, εσύ κάθε μέρα Νικολούλη βλέπεις. Δεν θα μας πεις εσύ. Καλά, εσύ αν δεν θέλεις, περιμένεις Βαγγέλης να σε βάλει για ύπνο. Εγώ δεν αντέχω άλλο. Με φάγεις καμπούργα. Πήγαινε με. Ξινό μου το έβγαλες το βράδυ μου. Έλα, έλα, σταμάτα, όλο φωνάζεις εσύ. Αύριο περάσεις καλά. Εσύ ψάξεις μαζί με Νικολούλη. Ωρες, ωρες, μου έρχεται να πεθάνω. Δεν τη θέλω τη ζωή μου. Η ζωή σου ήταν μια χαρά, όσο σου να σπίτι σου με τη γυναικούλα σου. Και αν ήσουν λίγο οργανωμένος, θα χώρεγε και η βασούλα.
Τι είναι η ζωή μου να χωρέσουν όλες, αποθήκη. Να σου λέω, δεν θα πιάνε χώρο που και που δεν την έβλεπες. Εσείς ειρωνεύεστε, αλλά εγώ υποφέρω. Εγώ πώς που θα κάνεις, θα επιστρέψει την γυναικούλα στο σπιτάκι σου και όλα με λιγάλα. Τώρα δεν γίνεται να γίνει, είναι αργά. Λες ρε, η ημερούλα σε περιμένει, λιώνει, λιώνει. Η ημερούλα σε πληροφορώ στα παλιά της τα παπούτσια για μένα. Που το ξέρεις. Ε, κάτι ξέρω κι εγώ, παντρεμένος δεν ήμουν μαζί της τόσα χρόνια. Σημώνα, το κινητό σου. Το κινητό ρε, τι πάει. Ορίστε. Έλα Σπύρο, η Μέρη είμαι. Έπαθες Αλτσχάιμερ? Όχι, έλα ρε Μέρη, τι γίνεται? Έλα από το σπίτι σε παρακαλώ πολύ, θέλω να μιλήσουμε. Τώρα? Λίγο αργά δεν είναι? Γιατί πέφτει απαγόρευση κυκλοφορίας? Όχι ρε Μέρη, αλλά... Τη διεύθυνση του σπιτιού τη θυμάσαι? Τη θυμάμαι. Ωραία λοιπόν, σε περιμένω. Η Μέρη ήταν. Λέει θέλει να βρεθούμε στο σπίτι. Κατά τα άλλα δεν σε σκέφτεται καθόλου. Ήταν κάπως απότομο. Και εσύ ψιλοκομμάτια άκουγες. Σπί πολύ ρε, μπορείς να στα πόδια σου. Και βέβαια μπορούμε Βαγγέλη, τι με πέρασες. Έλα Θεργέο, μπράβο. Ωρδιώσε τους τίβολα. Ωρδιώσε, ρίχνου νερό ρε, ρίχνου νερό. Τον άνθρωπο, έρχομαι σε έδωρα. Θα σε κάνουμε λαμπρό άγωρι. Χωρίς τράπου τι θες. Δεξιά. Έτσι μπράβο. Έχει γνωμάλι. Τι το λουτήσεις. Ένα σκέτο καφέ σε πλαστικό ποτήρι γρήγορα. Δεν θέλω καφέ, άσε με τώρα. Για τον άνθρωπό μας σου λέω. Σκοφίγε ρε. Σε φανί σου. Δεν μπορώ Βαγγέλη. Δεν θα τα καταφέρω. Και μπορείς και θέλεις και πρέπει. Σπόγω με το αυτοκίνητο και φύγω από σπίτι. Συγκινήθηκα πολύ σήμερα. Θα κοιμηθώ νωρίς. Μια χαρά είσαι. Παίρνω μέσα. Τι κάνεις, Βερούλα? Σε σκεφτόμουν. Ξέρεις, εγώ δεν είμαι και πάρα πολύ καλά. Δεν κάθεσαι καλύτερα? Όχι γι' αυτό. Δεν είμαι καλά συναισθηματικά. Τι να κάνουμε. Όπως έστρωσες θα κοιμηθείς. Όχι, δεν θα στώσω. Δεν θα κοιμηθώ εδώ. Έτσι πέρασα να δω τι κάνεις. Ούτε με το να μπεκρουλιάζεις βγαίνει κάτι. Κι όμως, Μέρη, κι όμως. Καμιά φορά τα πράγματα δεν είναι στο χέρι μας. Όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης, ή μάλλον ο Πλάτωνας. Δεν αφήνουμε τη φιλοσοφία να μπούμε σε πιο πρακτικά θέματα. Δίκιο έχεις. Τι νόημα έχουν όλα αυτά. Πες μου τα δικά σου, πώς πάει το μαγαζί, έχει δουλειά? Λες γι' αυτό να σε φώναξε εδώ. Κατάλαβα. Για τα καλοκαιρινά λες. Εντάξει, Μερουλά, θα συναντιάσω την τουλάπα. Θα περάσω κάποια μέρα να τα πάρω. Λοιπόν, αφού εσύ εξακολουθείς να το παίζεις Κινέζος, θα μιλήσω εγώ. Ξέρω όλες σου τις κινήσεις το τελευταίο διάστημα. Ποιες κινήσεις? Τις κρυφές σου τις κινήσεις. Ή νομίζεις πως επειδή χωρίσαμε, έχω χάσει τα ίχνη σου? Με παρακολουθείς? Τι ξέρεις? Τα πάντα. Και επειδή η υπομονή μου έχει φτάσει στα ωριά της, σε παρακαλώ πολύ, πες μου τι γίνεται για να ξέρω κι εγώ τι θα κάνω. Εντάξει, εντάξει, Μέρη, θα σου εξηγήσω. Ακού, καμιά φορά ο άνθρωπος, δηλαδή τα αισθήματα του ανθρώπου, μπαίνουν σε κάτι περίεργα μονοπάτια. Αν ακολουθήσεις αυτά τα μονοπάτια... Δεν θα αφήνεις τα μονοπάτια, να μου πεις τι σκοπεύεις να κάνεις τα λεφτά που έχεις πάρει. Ποια λεφτά? Δεν πληρώθηκα ακόμα. Δεν δουλεύεις ρε εσύ.
8 εκατομμύρια από την τράπεζα και 5 από τον κολλητό στο Βαγγέλη. Α, σε αυτά λες. Κοίτα με ρουλά. Τα 5 από τον κολλητό μου το Βαγγέλη, εγώ δεν τα πήρα ποτέ. Τα άλλα 8 τα πήρα από την τράπεζα δάνειο για να πληρώσω τα 5 του κολλητού μου του Βαγγέλη που εγώ δεν τα πήρα ποτέ. Δεν θα αφήσεις τα ενίγματα να μιλήσεις μία φορά στη ζωή σου, ανάνθρωπος. Ανθρωπινά μιλάω, Μπέρι. Τι θες να πεις, ότι έχεις πάρει 13 εκατομμύρια και δεν έχεις μία. Ναι, απίστευτο δεν είναι. Κι όμως το έκανα. Ψάχνατε κάτι? Α, μια τίποτα. Δάσα! Δάσα! Βαγγέλης, η σχέση δική μας τελείωσε. Μην ψάξεις βρεις εμένα. Υπάρχει άλλος στη ζωή μου. Περαστικά, μάμα. Αντί. Βαγγελάκη, εσύ είσαι, γύρισες. Ναι, μάνα, γύρισα, κοιμήσου. Δεν έχει κινητό. Τι συμβαίνει με σένα και τον Βαγγέλη, Σπύρο? Τίποτα, στορκίζομαι. Κάτι υπάρχει από κάτω, εμένα δεν με ξεγελάς. Τα λογιστικά μας, έχουμε μια απλή υπαλληλική σχέση. Το κινητό μου. Και τι θες να κάνουμε, να χορέψουμε? Σήκωσ' το. Ναι. Έλα, αγόρι μου, που είσαι? Έλα, Βαγγέλη. Εδώ είμαι με τη Μερούλα. Τα λέμε, τώρα τελειώνουμε. Ωραία, πρέπει να σε δω. Σε περιμένω σπίτι σου. Σπίτι μου, τι έγινε? Ανταρσία. Η Νατάσα την κοπάνισε με τον κόμενό της. Τι σε ήθελε ο Βαγγελάκης μες στα μεσάνυχτα? Για το ΦΠΑ! Το σκάσε. Δηλαδή μπορεί να έρθει και σε μένα. Θα βρεθούν έξω από το σπίτι. Πέσουνε φάτσα με φάτσα. Ποιοι να βρεθούνε, μωρέ, τι λες? Έλα μου, δεν ξέρω εγώ. Για την σπιτονικοκυρά μου λέω ότι η Χαρίκλια είναι περίεργη. Συγγνώμη λίγο, Μέρι. Από εκεί είναι η κρεβατοκάμαρα. Έχει σαλτάρι κανονικά. Ναι. Έλα, Βαγγέλη. Λέω καλύτερα όχι σπίτι μου. Γιατί, τι πρόβλημα έχεις? Τι πρόβλημα? Πρόβλημα με το παρκάρισμα. Ξέρεις πως είναι η καλή θεία, που θα θες να παρκάρεις? Τι λες, μωρέ, έχεις πει κι άλλο? Ανήπια λέει, λιώμα έχω γίνει, δεν μπορώ να κουνήσω. Σε πόδισε με ρούλα, Με πόδισε ό,τι είχε και δεν είχε. Φαρμάκι, έφερε και κάτι σφινάκια. Καλά, καλά. Έρχομαι να σε μαζέψω. Να με περιμένεις κάτω. Θα μου εξηγήσεις τι συμβαίνει εδώ απόψε? Δεν είμαι σίγουρος. Θα περιμένω το Βαγγέλη. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Να έρθει και ο Βαγγέλης εδώ, να κάτσουμε όλοι μαζί να τα ξεκαθαρίσουμε. Αντίο. Πού πας, ρε ανισόρροπε? Έχουμε ραντεβού κάτω στο δρόμο. Σπυρό, φοβάσαι να μιλήσουμε? Πολλά φοβάμαι, Μέρι. Πολλά φοβάμαι. Χάρηκα που βρεθήκαμε και μιλήσαμε. Πρέπει να έχει πλέξει με ναρκωτικά. Δεν εξηγείται αλλιώς. Βλέπεις την γράφη, κυρία? Η σχέση είναι δική μας. Σου κάτω, αγόρι μου, πιο κάτω, αγόρι μου. Μην ψάξεις, βρεις εμένα. Σου κάτω, αγόρι μου, σου λέω. Περαστικά, μάμα.
προσωπικό μάμαρο. Μην με ψάξεις, υπάρχει άλλος. Έλα βρε, μη κάνεις έτσι και εσύ τώρα ρε Βαγγέλη. Κάνα αθώο φλερτ στην Ουκρανία θα είναι. Εσύ αγόρι μου, πίσω από την πλάτη μου, ρε, το λέγε πίσω από την πλάτη μου, καταλαβαίνεις. Αποκλείεται σου λέω. Δηλαδή δεν θέλω να πω, δεν θα το καταλάβαινα εγώ. Δεν καταλάβεις εσύ αγόρι μου, εσύ είναι ένας αθώος άνθρωπος, εσύ είναι ένας απλός, είσαι καλός, είσαι οικολόγος. Η μάνα μου το κατάλαβε, μου το έπαλα εγώ. Είσαι και εσύ ταμπουρλοκέφαλος. Δεν μπορώ να το φανταστώ τόσο θράσος. Εν πάση περιπτώσει τώρα, ό,τι έγινε έγινε, σε κατέληψε, την κοπάνισε, αυτό είναι σημασία, έχει ότι απαλλαχτήκα της. Όχι, δεν είναι τώρα, ξεκινάνε όλα, τώρα θα την πιάσω, θα της πιω το αίμα και αυθινής και από το νου, θα της πω στα παΐδια, θα της πνίξω σε γατάκια. Μισό λεπτό. Με ζητάνε. Ποιος? Έλα Σπύρος, εγώ είμαι. Πού είσαι? Είμαι εδώ με ένα φίλο μου. Εσύ? Εγώ απέναντι από δικό σου σπίτι σε ένα ξυλικαζίδικο. Σπύρο, εγώ έφυγα από Βαγγέλης. Ξέρω, το έχω υπόψη μου. Εσύ αργήσεις έρθεις, εγώ φοβάμαι μόνη μου. Στον δρόμο είμαι, όπου να είναι φτάνω. Περίμενε με. Σπίτι σου, ντά. Βέβαια, και οπωσδήποτε. Ένας συνάδελφος. Τι συνάδελφος? Λογιστής. Συμφοιτητής μου από τη βιομηχανική. Και τι θέλετε τέτοια ώρα? Έχουμε κανονίσει απόψε να βρεθούμε όλοι οι παλιοί συμφοιτητές. Τι λες Πυράκο, τι θα μου αφήσεις εμένα μες τη νύχτα, ρε. Ρε Φακέλη, ραγίζει η καρδιά μου που σ' αφήνω, αλλά τι να κάνω. Να σε πάρω εκεί πέρα θα πλήξεις, χειρότερα θα σε. Εκεί θα κουβεντιάζουμε για λογαριασμούς, για νούμερα. Θα σου πάω από το αυτοκίνητο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, τώρα θα κάνεις εσύ το σοφέρ μου. Άστα που σου λέω. Και τι θα πας καθυστερημένος? Εγώ θα το πάρω με τα πόδια, εδώ κοντά είναι. Περισσότερη ώρα θα κάνουμε πάρκαρι, σε πάρκαρι. Αλλά δώσ' μου τα κλειδιά, πάω σπίτι. Σε ποιο σπίτι? Στο δικό σου, αγόρι μου. Δεν μπορώ να πάω στο δικό μου για ψυχολογικού λόγου. Θα τρελαθώ εκεί μέσα. Πήγαινα στο μαγαζί. Ποιο μαγαζί, πώ θα δείξω τι φάσει των φαμώνων? Τότε δεν πελατώ, μου ξεφτυλιστή. Τι να κάνω, Βαγγέλη μου, δεν μπορώ σπίτι μου. Ήστερα χωριέσαι, θα ξαπλώ στον καναπέ να πεθάνω. Βρε σου λέω, δεν γίνεται, έχω ψεκάσει για τι κατσαρίδε. Τόσο το καλύτερο να ζαλιστώ, να χαθώ, να αποκοιμηθώ. Τι λε, Βαγγέλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πήγαινε στο σπίτι σου. Έχει μια μάνα που είναι μόνη τη. Ανάπηρη σε ένα σπίτι, Βαγγέλη. Πε ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται ένα ποτήρι νερό. Ποιος θα της το δώσει? Είστε και αγόρι μου, το έχω ξεχάσει. Αγόρι μου, έχεις πει τόση βότκα και όμως το κεφάλι σου και η καρδιά σου λειτουργούν κανονικά. Τι να κάνω, ό,τι μπορώ κάνω, Βαγγέλη. Λοιπόν, άντε, Βαγγέλη μου, στη δουλειά σου, στη δουλειά μου. Τα λέμε αύριο το πρωί, εντάξει? Αύριο το πρωί. Νατάσα! Το ένα βράδυ έλειψα και έγινε χαμός. Να είναι. Επιτέλους. Κύριε Χαρικλία! Τα φέρατε και μας αναστατώσετε πάλι, κύριε Σπύρο. Πού δεν πρόλαβα, μόλις τώρα μπήκα. Πού θα πάει αυτή η βαλίτσα, μπορείτε να μου πείτε? Σαμπολά δεν έχουν μαζευτεί. Τι εννοείτε? Τι εννοώ, Πήρατε σκυλάκι? Έλα το εσύ. Ορίστε κατάσταση. Μέσα στην άγρια νύχτα γύριζε έξω από το σπίτι, χτύπαγε κουδούνια. Έπρεπε να πάρω την αστυνομία, Σπύρο. Όλα τα είχαμε, ρωσίδες μας λείπανε. Βότκα, πορτοκάλι, άρωμα και ζάλι, φύλαμε. Πότες μες τη νύχτα μάζεστα και ρίχτα σίγαμε. Φράκα και αμαρτία, τζόλια, απαρτία είδαμε. Όπως χέρις φέτες, βίζιτες και πέτες μπήκαμε.